Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με τα ντουλάπια της κουζίνας, θα κάνουμε αναδιοργάνωση και τακτοποίηση, οπότε αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο βήμα, να ανοίξω τα ντουλάπια μου, να δω τι έχω μέσα, να τα βγάλω πρώτα όλα έξω, να καθαρίσω και μετά να τα ξανατοποθετήσω το καθένα εκεί που είναι να μπει. Κάτω από εδώ λέω να κρατήσω μόνο απορριπαντικά καθαριστικά τέτοια πράγματα και οτιδήποτε έχει να κάνει με φαγητό, λάδια, ξύδια, να τα μεταφέρω στα απέναντι ντουλάπια. Λοιπόν, τα βγάζουμε όλα έξω. Μπουκαλάκι, κρατάω χρησιμοποιημένο λάδι που έχουμε τηγανίσει, μήπως το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Τα έχουμε βγάλει όλα έξω, έχω καθαρίσει το ντουλάπι μου, ήρθε η ώρα της αναδιοργάνωσης και το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να τοποθετήσω αυτό εδώ, το οποίο έχω αγοράσει από Temu. Έχει σειρώμενο κάτω σιρταράκι. Και πάνω αυτό εδώ και λέω να το βάλω εδώ πέρα που φοράει μια χαρά. Τελειώσαμε, πάμε να δούμε. Λοιπόν, στο ακριανό ντουλάπι έχω βάλει διάφορα ανταλλακτικά και εντομοκτώνα. Δίπλα στο διπλό, μέσα σε αυτό το που πήρα από τα Temu, πάνω-πάνω έχω βάλει διάφορα πανάκια σφουγγάρια. Κάτω έχω βάλει θήκες αποθήκευσης τροφίμων. Δίπλα, από εδώ έχω βάλει λαδόκολλα, αλουμινόχαρτο, διαφανή μεμβράνη. Μπροστά είναι τα σουίφερ και τα γάντια. Εδώ στο άσπρο είναι αυτό που παίρνω για να καθαρίζω το μπάνιο, οπότε έχουμε το παπί, καθαριστικό μπάνιο, απολυμαντικό, τα πανιά του, μωρομάντιλα. Και δίπλα χύμα έχω βάλει τα υπόλοιπα καθαριστικά και κουζίνας και μπάνιου. Και αυτό ήταν το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη. Πιο τακτοποιημένο, πιο μαζεμένο, πάμε να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα. Αυτά τα έχω ήδη πλύνει καθαρίσει, οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε να τοποθετούμε τα πράγματα μέσα. Και σκέφτομαι σε αυτά τα κάτω να βάλω πιο βαριά αντικείμενα, όπως λάδι, ξύδι, διάφορα αναψυκτικά, νερά ίσως. Και θα το πάμε ψάχνοντας, γιατί και εγώ ακόμα δεν τα έχω καθαρά στο μυαλό μου πώς θέλω να είναι τι. Οπότε πάμε να το βρούμε μαζί. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το ύψος είναι πάρα πολύ μεγάλο και δηλαδή χάνεται αυτός εδώ ο χώρος τώρα, γιατί πάνω από αυτά δεν μπορώ να βάλω κάτι. Οπότε θα πρέπει να πάρω ραφάκια να βάλω εδώ για να το χωρίσω στα δύο. Τώρα αυτό κρατάω ολόκληρο μπουκάλι εντωμεταξύ και έχει μέσα τόσο λίγο. Δεν πειράζει. Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Αθήνα είχα φέρει και τα βιβλία με συνταγές, οπότε αυτά όλα σκέφτομαι μήπως θα βάλω εδώ πίσω-πίσω για να τα έχω πιο εύκαιρα. Αλλά και πάλι ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί με ενοχλεί που χάνεται το ύψος. Αλήθεια με ενοχλεί αυτό. Πάμε να δούμε. Όπως σας έχω ξαναπεί, αυτή εδώ είναι η ανθοδέσμη που είχα στον γάμο μου. Είναι σαπούνια αρωματικά, τα οποία μυρίζουν ακόμα πάρα πολύ ωραία, πολύ έντονη η μυρωδιά τους ακόμα. Την έχω ένα χρόνο και 3 μήνες περίπου και ακόμα αντέχει πάρα πολύ καλά. Δεν ήθελα αληθινά λουλούδια, δεν ήθελα να ξοδέψω λεφτά σε πράγματα τα οποία για μένα, στο δικό μου μυαλό, είναι πεταμένα λεφτά. Δηλαδή, παίρνεις ένα μπουκέτο, σου κρατάει πόσο να κρατήσει, δεν κρατάει πολύ. Ενώ αυτό, ορίστε, το έχω ήδη 1,5 χρόνο περίπου και αντέχει ακόμα απίστευτα ωραία. Βέβαια, εντάξει, είναι αρωματικά σαπουνάκια. Άμα θέλεις, τα παίρνεις, τα χρησιμοποιείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μείνει έτσι.
Έτοιμα και αυτά τα δύο. Από εδώ έχω βάλει όσπρια και ρύζια, κάποιες κονσέρβες, τόμους, σαρδέλες, διάφορα και φασόλια. Και από εδώ είναι όλα μου τα ζυμαρικά μαζί με κάποιες σάλτσες και μπεσαμέλ. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να φτιάξουμε το απέναντι που αλλάξαμε. Τα φέραμε από εδώ και έχει αδειάσει. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το ντουλάπι που αδειάσαμε, το καθαρίσαμε και πάμε τώρα να κατεβάσουμε τα πάνω εδώ, γιατί εδώ δεν με βολεύουν καθόλου, δεν τα φτάνω ποτέ. Οπότε, αυτά εδώ τώρα όλα είναι υλικά για ζύμες. Αλεύρια, μαγιά, baking. Σε αυτό είχα μέσα τα πανάκια μου, το όπλυνα το στέγνωσα και πάμε να βάλουμε μέσα μαγιά και baking. Και βλέπω ότι χρειάζομαι baking, μου έχει μείνει μόνο ένα. Σταγόνες σοκολάτας, καραμέλα από εδώ, μέλι. Και θέλω κάπως να τακτοποιηθεί και αυτό εδώ το χάος, γιατί όποτε θέλω να βγάλω τάπερ γίνονται όλα, δεν θα το πω. Ωραία, δεν θα το πω. Οπότε πρέπει να σκεφτώ τι θα κάνω. Άρα, θα βγάζω πρώτα όλα έξω. Αυτό θα ξαναμπεί μέσα γιατί δεν χωράει κάπου αλλού. Είναι το πιο ψηλό εδώ. Πίσω αυτό και κάπως να φτιάξω τα τάπερ. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τα τάπερ. Λοιπόν, έχουμε όλα αυτά εδώ τα τάπεράκια και δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση για να μπουν. Όταν είναι έτσι μαζί καπάκι με τάπερ, βολεύουν πάρα πολύ. Αλλά πιάνουν πιο πολύ χώρο. Όταν τα βάζω έτσι, όλα μέσα δηλαδή στο πιο μεγάλο, θα πρέπει να τα βγάζω πρώτα όλα, να τα ανοίγω, να βρίσκω. Είναι λίγο πέδεμα αυτή η διαδικασία. Απ' την άλλη, βολεύει πάρα πολύ, γιατί μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο, τέλος. Δεν ξέρω τι να κάνω, αλήθεια. Πώς να τα φτιάξω. Τα έχω φτιάξει όλα ένα σετ και σε αυτό μου λείπει το καπάκι και σε αυτά εδώ μου λείπουν τα τάπερ. Δεν πετάω ακόμα κάτι, γιατί έχω ακόμα στην Αθήνα κάποια πραγματάκια, οπότε μάλλον είναι εκεί. Όμως τώρα πρέπει να σκεφτώ την καλύτερη λύση αποθήκευσης, ώστε να βολέψει και να μην έχουμε αυτό το βάλε-βγάλε. Επίσης και από αυτό εδώ το σετ είναι στην Αθήνα, δηλαδή αυτά τα δύο που μου λείπουν τα από κάτω τους, ξέρω σίγουρα ότι είναι στην Αθήνα. Οπότε τα βάζουμε και αυτά στην άκρη. Αυτά εδώ είναι οι φόρμες για το air fryer. Και δύο δίσκοι κοπής. Τον τρίτο χρησιμοποιώ για κρέατα και ψαρικά και αυτό για λαχανικά. Αυτά που περιμένω τα υπόλοιπά τους θα τα βάλω πάνω εδώ. Και τα άλλα θα τακτοποιηθούν εδώ. Έτσι. Και ο τρίφτης θα μπει τόσο εδώ μπροστά. Μάλλον. Θα δούμε. Προς το παρόν θα μείνουν έτσι. Ναι. Αυτό δεν θα με βολέψει για κανένα λόγο, το ξέρω από τώρα, αλλά ας το έτσι και βλέπουμε. Οπότε, τέλος και από εδώ. Πάμε να δούμε πώς έχουμε διαμορφώσει τα ντουλάπια μας. Πάνω έχω διάφορα γυάλινα βαζάκια, τα τάπερ που μου λείπουν, είτε τα καπάκια είτε τα από κάτω τους. Φόρμες για το cupcake. Από κάτω έβαλα το μίξερ, μπλέτερ, πώς λέγεται αυτό, τέλος πάντων δεν θυμάμαι, για να το έχω εύκολο, γιατί το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Μετά τακτοποίησα όλα τα τάπερ με το καπάκι τους μαζί. Εδώ είναι σετ
τρία σετάκια με διάφορα καπάκια. Οπότε μέσα στα μεγάλα έβαλα τα μικρότερα μαζί με τα καπάκια τους. Εδώ αυτό είναι ένα άλλο σετ από το οποίο μου λείπουν κάποια τάπερ, έχω τα καπάκια μόνο. Πίσω ένα μεγάλο θερμό το οποίο δεν χωράει κάπου αλλού. Και τους δίσκους κοπής. Κάτω ντουλάπι, είδαμε από αυτή τη μεριά έχω βάλει διάφορα ανταλλακτικά και εντομοκτώνα. Από εδώ έχουμε βάλει τα πανάκια, σφουγγάρια, διάφορα. Στην άκρη εδώ είναι λαδόκολλες, αλουμινόχαρτα και διαφανή μεμβράνη. Μπροστά έχω βάλει τα γάντια και ανταλλακτικά για το Swiffer. Και από κάτω, εδώ, σε αυτό που το τραβάς, έχω βάλει κάποια σφουγγάρια που περίσσεψαν, δεν μου χωράγανε πάνω και τις διαφανείς μεμβράνες αποθήκευσης. Δίπλα αυτό το λευκό είναι αυτό που παίρνω όποτε θέλω να καθαρίσω το μπάνιο, οπότε έχω καθαριστικά για το μπάνιο. Και δίπλα έχω καθαριστικά κουζίνας, πατώματος και διάφορα γενικής χρήσης, καθώς και ένα δεύτερο ανταλλακτικό χάρπικ. Σε αυτό εδώ το ντουλάπι έχω κατεβάσει το αλεύρι μου, μαγιά, baking powder, βανίλιες, κρέμα κακάο, μαρμελάδα, μέλι, σταγόνες σοκολάτας. Και τέλος στις δύο αυτές βιβλιοθήκες. Πάνω έχω την αλόη, την οποία πρέπει να τη μεταφέρω σε βάζο, γιατί έχει βγάλει ρίζες και έχει βγάλει αρκετές, και αυτό και αυτό. Πρέπει να τα βάλω σε γλάστρα. Λοιπόν, κάτω σε αυτά τα δύο από εδώ έχω φέρει όσπρια ρύζια και έβαλα και το popcorn, το καλαμπουκάκι. Εδώ έχω βάλει ζυμαρικά και σάλτσες. Αυτό προς το παρόν έχει μείνει και να έβαλα το χαρτί κουζίνας. Από εδώ έχω βάλει πίσω διάφορα βιβλία μαγειρικής, αυτό του ατμομάγειρα και αυτό της φριτέζας. Την ανθοδέσμη μου προς το παρόν δεν έχω κάπου αλλού να τη βάλω, οπότε θα την κρατήσω εδώ πέρα μέσα. Ένα κουτάκι τσίχλες. Από κάτω έχω νερά, αναψυκτικά, ξύδια. Και δίπλα βάλαμε τις ελιές μας, διάφορες ελιές, λάδι χρησιμοποιημένο και τις αυγοθήκες που κρατάω για να ξαναβάζω αυγά. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε υπέροχα!